Πάμε. Πάμε να καθίσουμε. Πάμε στην κυρία Τσίπρα για να δούμε τι σημαίνει και για ποιους σημαίνει η αύξηση του βασικού μισθού. Όλα αυτά, τις παροχές, τις τριετίες, τα μπόνους, όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κυρία Τσίπρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ευχάριστα νέα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε το βασικό πρώτα απ' όλα. Πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τα μεικτά, τα καθαρά και οι αυξήσεις. Γιατί το 830 ακούγεται καλά, αλλά είναι 830 στα μεικτά. Ακριβώς. Ήμασταν στα 780 μέχρι τώρα μεικτά, πηγαίνουμε στα 830 πλέον πάλι μεικτά, είμαστε συν 50 ευρώ πάνω. Mm-hmm. Βέβαια, για να μην χαίρονται πάρα πολύ οι τηλεθεατές σας, βλέπαν στην τραπεζική τους κατάθεση 667 που είναι τα καθαρά, πλέον θα βλέπουν 705, δηλαδή ουσιαστικά η αύξηση ίσως να μην με 38 ευρώ καθαρά. Ναι. Αυτό το 7 μπροστά βέβαια ψυχολογικά είναι κάτι. Από το 667 προφανώς. Ναι, βλέπεις το 7 μπροστά κάπως ψυχολογία σου λίγο αλλάζει. Αλλά είναι 400 ευρώ το χρόνο τα επιπλέον χρήματα. Έχετε δίκιο. Απλά να πούμε ότι και η κυβέρνηση είχε πει εξ αρχής ότι ο καινούριος κατώτατος μισθός έχει ένα 8 μπροστά, οπότε το ψυχολογικό επιχείρημα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί. Έχετε δίκιο. Δεν είδαμε το 8 μας τον γκρεμίζουν. Έχουμε το 7. Έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς στο προηγούμενο διάστημα που συζητούσαμε για το πόσο θα πάει, λέγαμε διαρκώς ότι μιλάμε για το μεικτό, παιδιά. Το καθαρό είναι μια άλλη υπόθεση. Και είναι πολύ μακριά από την εικόνα του μεικτού. Τώρα, φέρετε λίγο στα κακά νέα. Να πω ότι, και να θυμόμαστε κιόλας, γιατί πρέπει πάντα να θυμόμαστε, ότι οι αποδοχές στις οποίες βρισκόμαστε τώρα είναι οι αποδοχές από τις οποίες ξεκινήσαμε τις μεγάλες μειώσεις το 2010. Σωστό. Άρα επί της ουσίας το 27% που έχει αυξηθεί από το 19 μέχρι σήμερα ο κατώτατος μισθός μας γυρίζει στην κατάσταση μισθολογικά τουλάχιστον που ήμασταν το 2010. Με διαφορετική αγοραστική δύναμη, δυστυχώς, κυρία Τσίπρα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, το 10 ψωνίζαμε τα προϊόντα με εκείνες τις τιμές, το 24 ψωνίζουμε με τον ίδιο μισθό τα προϊόντα σε διπλάσιες, τριπλάσιες και πενταπλάσιες τιμές. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι κάθε αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν το συζητώ. Είναι στόχος οικονομίας να μπορεί να αμείβει καλά τους εργαζόμενους. Αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που η αγοραστική δύναμη του μισθού δεν θα είναι στην 8η χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης του 2022. Τριετίες, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση και με αυτό, πώς θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Κοιτάξτε, να δείτε, οι τριετίες, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται, ξεπάγωσαν 1/1/24. Θα θέλαμε περισσότερα, είναι η αλήθεια, γιατί ο ενδιάμεσος χρόνος από το 12 μέχρι και το 24 εξαϊλώθηκε, δεν συνυπολογίζεται. Εμένα μου το λέτε. Δουλεύουμε τόσα χρόνια και θα πρέπει να περιμένουμε άλλα τόσα για να δούμε την αλλαγή. Θα θέλαμε λοιπόν και εκεί κάτι παραπάνω. Σίγουρα όμως, επειδή οι τριετίες είναι 10% στην αύξηση του κατώτατου μισθού, εκ των πραγμάτων λοιπόν θα έχουμε μέχρι 3 τριετίες, συνυπολογίζουμε, από 10 μέχρι 30% αύξηση στο ποσό το οποίο είπαμε, δηλαδή στα 830 ευρώ. Ανεβαίνουμε κλιμακωτά και πηγαίνουμε 830 ευρώ με μία τριετία, 913 από 3 ως 6 έτη και 996 από 6 ως 9 έτη. Εμείς βλέπουμε τα καθαρά, το τι θα κατατεθεί. Τα καθαρά, σωστό, και καλά το κάνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα λεφτά θα πάρουν οι εργαζόμενοι. Αυτά θα δουν. Σωστό. Πάμε και στα επιδόματα. Ότι επειδή και το επίδομα γάμου είναι ομοίως ποσοστιαίο, δηλαδή είναι 10% στον κατώτατο μισθό, εκ των πραγμάτων λοιπόν θα έχουμε και εκεί αντίστοιχες αυξήσεις. Ανάλογα με το αν ο εργαζόμενος είναι έγκαιρος. Προφανώς. Πριν δούμε τα επιδόματα, ποιοι θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά, γιατί θα τα πάρουν όλοι. Αυτό είναι πάλι μια μεγάλη πραγματικότητα. Ο κατώτατος μισθός αφορά γύρω στους 600.000 εργαζόμενους. Το Υπουργείο λέει λιγότερους, εμείς τόσο τους υπολογίζουμε. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Αυτοί είναι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν αμείβονται περισσότερα βάση ατομικής σύμβασης και είναι όλοι οι εργαζόμενοι που δεν αμείβονται περισσότερα βάση κλαδικών συμβάσεων. Δεν είναι πολλές. Δυστυχώς, ένα πρόβλημα που έφερε αυτή η περίφημη δεκαετία που αφήσαμε πίσω μας είναι ότι οι κλαδικές συμβάσεις δυστυχώς δεν έχουν αναπτυχθεί ξανά, δεν έχουν να έρθει στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. Αλλά υπάρχουν όντως εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται μέσω συλλογικής σύμβασης με περισσότερα χρήματα από ότι ο κατώτατος μισθός. Ναι. Μία περίπτωση είναι αυτή των επιστηστικών. Αυτοί λοιπόν δεν θα δουν αυξήσεις, γιατί αυτοί πληρώνονται με έναν άλλο τρόπο. Ναι, γιατί επίσης, ωραία η κουβέντα για το βασικό μισθό και το κατώτατο μισθό. Συλλογική σύμβαση πρέπει να δούμε κάποια στιγμή, να την ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα.
για να δουν όλοι οι εργαζόμενοι τα αποτελέσματα στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Θα σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε το άνοιγμα που υπάρχει. Στις προτάσεις που έγιναν από τους κοινωνικούς εταίρους, οι προτάσεις ήταν από 16,4% αύξηση στο βασικό μισθό που πρότεινε η ΓΕΣΕ, μέχρι το 3% που πρότειναν άλλοι φορείς. Εκ των πραγμάτων, η προσέγγιση κυβέρνηση το 6,5% απέχει πόρο από τη θέση των εργαζομένων. Θέλω λοιπόν να πω ότι μια συλλογική σύμβαση, αν δηλαδή ο κατώτατος μισθός καθορίζονταν μέσω μια συλλογική συμβάσεως, ενδεχομένως θα είχαμε και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και επειδή το κρίσιμο είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των εργαζομένων οι αποδοχές, όχι μόνο των εργοδοτών, αυτονόητα, ενδεχομένως θα είχαμε κάτι καλύτερο σε αποδοχές. Άρα είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε, ότι πρέπει ο κατώτατος μισθός, όπως σε όλη την Ευρώπη, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, να γίνεται και να βγαίνει βάσει συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των εταίρων. Πάμε και στα επιδόματα. Στα πολλά επιδόματα. Είναι πολλά τα επιδόματα. Είναι δυστύχημα για μια χώρα να έχει τόσο πολλά επιδόματα που σχετίζονται με τον ΟΑΕΔ. Εγώ θα το πω, το λέω πάντα. Όντως, επειδή τα επιδόματα της ΔΥΠΑ, του ΟΑΕΔ, του παλιού, βγαίνουν μέσω αναφοράς στον κατώτατο μισθό, θα δούμε αυξήσεις. Οπότε έχουμε τα επιδόματα ανεργίας που ανεβαίνουν από 479 σε 510, το επίδομα μητρότητας γονικής άδειας που πηγαίνει από τα 780 στα 830, το επίδομα εργασίας από τα 239 στα 255 και είναι συνολικά μια λίστα 19 επιδομάτων που αντίστοιχα θα έχουν αυξήσεις. Ναι. Είναι καλή στιγμή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα. Και βλέποντας και την αντίδραση και των εργαζομένων και των εργοδοτών, των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε και μία σειρά άλλων μέτρων για να μπορέσει να βοηθηθεί και η οικονομία και οι επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι. Κρατάω σίγουρα αυτό που είπε ο κ. Καφούνης στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, που χαιρετίζει την αύξηση, γιατί να σημειώσουμε ότι αυτή η αύξηση δίνεται από τους ιδιώτες στους εργαζόμενους, δηλαδή από τα αφεντικά στους εργαζόμενους, αφεντικά έχουν μόνο σκύλοι, τέλος πάντων, από τους επιχειρηματίες στους εργαζόμενους, όχι από το κράτος στους εργαζόμενους. Άρα αν δεν ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, δεν θα έχουν λεφτά να δίνουν τους μισθούς. Και μάλιστα είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου κάτι πολύ σημαντικό, ότι για μας πελάτες μας είναι οι εργαζόμενοι. Άρα εκ των πραγμάτων, όταν αυξάνονται οι αποδοχές, αυξάνεται η δυνατότητα και της επιχείρησης να έχει καλύτερα έσοδα. Άρα να δούμε και λίγο το μη μισθολογικό κόστος που είναι πάρα πολύ υψηλό. 36,16 ασφαλιστικές εισφορές και να μην μιλήσουμε για τη φορολογία και να μην μιλήσουμε, και πρέπει να το λέμε και αυτό, και για τα δάνεια, το κλείδωμα που έχει γίνει επί σειρά ετών από τις τράπεζες στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα δομικά αυτά προβλήματα της αγοράς, το να δίνουμε 50 ευρώ αύξηση, όσο καλοδεχούμενο και αν είναι, σίγουρα δεν θα μας λύσει τα προβλήματα. Ιδιαίτερα στις συνθήκες αυτής της ακρίβειας που βιώνουμε και τα νοικοκυριά δυστυχώς για μία ακόμη φορά υποφέρουν. Μάλιστα. Τι περιμένουμε τώρα, υπάρχει κάτι που είναι σε εκκρεμότητα για το επόμενο διάστημα και αφορά τον κόσμο? Δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι. Εντάξει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε την προσπάθειά της. Καλά, δεν ήξερα. Να ζητήσουμε τώρα ότι οι κλαδικές συμβάσεις, γιατί λύνουν κάποιες και θα γίνουν διαπραγματεύσεις, ότι οι κλαδικές συμβάσεις θα μπορέσουν να δώσουν μεγαλύτερες αυξήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.